Άνοιξε η αυλαία για την ναυτική εβδομάδα στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με την παραλιακή της πόλης. Εκεί βρίσκεται ο Κοσμάς Πανταζής, καθώς σήμερα είναι η ημέρα που φιλοξενείται στην Αλεξανδρούπολη και παίζει μάλιστα η μπάντα του πολεμικού ναυτικού στην αυλαία αυτής της ναυτικής εβδομάδας. Για όλες τις λεπτομέρειες θα μας ενημερώσει ο Κοσμάς Πανταζής. Κοσμά, καλησπέρα. Κοσμά, μας ακούς? Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας από την Αλεξανδρούπολη. Η ναυτική εβδομάδα ξεκίνησε, έκανε πρεμιέρα σήμερα, πριν από λίγη ώρα. Όλα ξεκίνησαν από το εκκλησάκι του Αγίου Έφλου, όπου έγινε επιμνημός συνδέηση χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κυρίου Ανθίμου. Ο Σεβασμιώτος μαζί με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης έριξαν στεφάνι στην θάλασσα προς τιμήν των χαμένων ναυτικών. Ενώ στη συνέχεια μεταφερθήκαμε εδώ, που βλέπετε, στην πλατεία του Φάρου στην Αλεξανδρούπολη. Κοντά στο μνημείο της Δόμνας Βυσβίζη, όπου έχει στηθεί μια εντυπωσιακή σκηνή και αυτή τη στιγμή πίσω μου παίζει η μπάντα του πολεμικού ναυτικού. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο Γιάννης Ζαμπούκης. Κύριε Ζαμπούκη, πραγματικά μέχρι στιγμής αυτό που βλέπουμε εντυπωσιάζει και είναι η πρώτη μέρα της ναυτικής εβδομάδας. Έτσι ακριβώς. Είχαμε την έναρξη πριν από λίγο. Τα είπατε πάρα πολύ σωστά. Ξεκινήσαμε μια επιμνημόσυνη δέηση για τους ανθρώπους που πήρε μαζί της η θάλασσα, τους ανθρώπους ναυτοσύνης που χάθηκαν και προώρα και ξαφνικά. Ρίξαμε και ένα στεφάνι μαζί με όλους τους υπόλοιπους θεσμικούς φορείς και καλεσμένους που είχαμε από το Ηράκλειο της Κρήτης, ως τον πρόεδρο, όσο και τον πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, αλλά κυρίως τον τιμόμενο Δήμο, τον Δήμο του Ηρακλείου με τον Δήμαρχο, τον κύριο Λαμπρίνο. Πριν από λίγο την έναρξη, όπως είπαμε, ναυτική εβδομάδα χωρίς την παρουσία της μπάντας του πολεμικού ναυτικού δεν μπορεί να υπάρξει. Ένα πλούσιο πρόγραμμα, είναι μια πραγματικά γιορτή. Η ναυτική εβδομάδα τη λέμε, διαρκεί περίπου όμως 9 μέρες, περιλαμβάνει τα πάντα. Ο καθένας μπορεί να βρει του ενδιαφέροντός του και του γούστου του πραγματικά εκδηλώσει και να συμμετάσχει. Είναι όλα δωρεάν. Είναι μια πρόσκληση στον κόσμο να κατεβεί κάτω στην παραλία, να κατεβεί κάτω στο λιμάνι, πραγματικά να δείξουμε την αυτοσύνη που έχει η περιοχή. Είχαμε υποσχεθεί να κατεβάσουμε τη δραστηριότητα και την ζωηράδα της κίνησης εδώ κάτω στην πλατεία του Φάρου, στην παραλία, και νομίζω ότι από την πρώτη μέρα τα μηνύματα παίρνουμε είναι πάρα πολύ ωραία και ευχάριστα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Την περιμέναμε 20 και βάλε χρόνια την ναυτική εβδομάδα. Την περιμέναμε, θέλετε, και 2 χρόνια που μας τη στέρισε ο COVID. Οπότε και μόνο η συμμετοχή του κόσμου, αλλά και η οργάνωση που υπάρχει, η εκδηλώση και η πληθώρα των σωματείων, συλλόγων που συμμετάσχουν. Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης, Οργανισμός Λιμένος, ευγενικοί υποστηρικτές. Νομίζω θα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχει μια πληθώρα εκδηλώσεων από επιστημονικές ημερίδες μέχρι εκθέσεις φωτογραφίας και από αγώνες ρακέτας στην παραλία και beach volley μέχρι μαθήματα, πάντα όλα δωρεάν, για windsurf, για kitesurf, για αλιεία από την ακτή. Γενικά νομίζω ότι έχουμε φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα και νομίζω ότι ευχαριστηθούν και οι δημότες μας και οι επισκέπτες, οι φιλοξενούμενοι της πόλης, ότι έχουμε κάνει μια καμπάνια και προς υπόλοιπους δήμους περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και έχουμε προσκαλέσει να δουν και αυτοί από κοντά, να χορέψουν, να τραγουδήσουν μαζί μας, γιατί όχι. Η αρχή γίνεται σήμερα και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχει και μεγάλη συμμετοχή και έχει πολύ ωραίο ποιοτικό αποτέλεσμα. Καλεσμένοι όλοι λοιπόν στην ναυτική εβδομάδα, η οποία ξεκίνησε με πυροτεχνήματα στον ουρανό της Αλεξανδρούπολης. Θα έχετε να δείτε πολλά στο αυριανό δελτίο, στο ρεπορτάζ που θα ετοιμάσουμε στη Δέλτα Τηλεόραση. Και νωρίτερα, Δήμαρχε, και με αυτό θα κλείσουμε για να δώσουμε πάσα στη Μαρία Χρύσα στο στούντιο. Υπήρχε και ξενάγηση στο πλοίο του πολεμικού ναυτικού Κάσος εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Νομίζω ότι εντυπωσιαστήκατε κι εσείς. Βεβαίως. Εγώ εντυπωσιάστηκα πιο πολύ από τη συμμετοχή του κόσμου και από την υψηλή επισκεψιμότητα που έχει από το πρωί το συγκεκριμένο πολεμικό πλοίο. Ξεναγηθήκαμε, βγάλαμε τις σχετικές φωτογραφίες και αναμνήσεις. Αλλά θέλω πιο πολύ αυτό που χάρηκα είναι ότι μπαινόβγαινε κόσμο, μπαινόβγαιναν νέοι άνθρωποι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας. Έχουμε ήδη 2 εκπαιδευτικές δομές που παρουσιάζουν, προσκαλούν μαθητές να εγγραφούν για επαγγέλματα γύρω από την αυτοσύνη και την ναυτιλία. Πολύ περισσότερα
μέσα στην εβδομάδα που ακολουθεί θα παρουσιάσουμε. Ήταν πραγματικά μια πολύ όμορφη εμπειρία και για μένα. Δεύτερη φορά, αλλά με τόση λεπτομερή περιγραφή και ξενάγηση στους χώρους εντός του πολεμικού πλοίου, δεν είχα άλλη φορά τη δυνατότητα. Οπότε χαίρομαι και εγώ για τις εντυπώσεις που αποκόμισα και που θα τις μοιραστώ με τους ειδημότες μου τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση, την φιλοξενία και το πολύ ωραίο θέαμα που χαρίζουμε σήμερα στην κοινωνία της Αλεξανδρούπολης. Είστε καλά. Μαρία Χρύσα, ο λόγος και πάλι σε σένα. Πάρα πολύ το Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης και σε ένα Κόσμο Πανταζή για την ανταπόκριση και για το αναλυτικό ρεπορτάζ φυσικά.